δέχτηκα κάποια μέρα των γενεθλίων μου μία κάρτα με τις ευχές του και χρόνια πολλά. Γεώργιος Ακελαρόπουλος. Η αλήθεια είναι ότι έπαθε ένα ελαφρό σοκ. Απλά και μόνο αυτό που έκανε ή το αρκετό. Ο έρωτας, λέει το διάσημο φωτομοντέλο, δεν ήταν κεραυνοβόλος. Άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν. Έτσι άρχισε να τον μαθαίνει, να νιώθει τι άνθρωπος είναι και τέλος να τον αγαπά με πάθος παρά το γεγονός ότι η σχέση τους δεν ήταν αποδεκτή. Είναι για φαγητό, για καφέ και αργότερα πια όταν καταλάβαμε ότι και ο ένας και ο άλλος θέλαμε να είμαστε μαζί, πήραμε το ρίσκο και βγαίναμε δημόσια. Αυτό υποτίθεται ήταν το έγκλημα. Και γι' αυτό μας καταδίκασαν. Βλέπετε, πίσω από κλειστές πόρτες συμβαίνουν τα πάντα. Αλλά εμείς τολμήσαμε να δώσουμε μία γροθιά κατά πρόσωπο σε μία ρατσιστική δικαιοσύνη. Και ό,τι σύμπτωση, έναν μήνα πριν τελειώσει το έτος το οποίο είχε δοθεί αντιρατσιστικά. Αν την έβλεπα στον δρόμο θα ευνηδιαζόμουν. Θα ήταν μία φιλική, τρυφερή προσέγγιση. Δεν ξέρω τι θα της έλεγα. Εκτός από την απόλυση του Γιώργου Σακελαρόπουλου από το δικαστικό σώμα, εκείνο που πικραίνει πολύ την Τζέννη Χιλουδάκη είναι ότι πολλοί αρνούνται να την αντιμετωπίσουν σαν γυναίκα. Εγώ απαιτώ να αναφέρονται σε μένα ως γυναίκα. Ως Τζέννη Χιλουδάκη είμαι ένα άτομο που αγάπησε, είμαι μια προσωπικότητα που πέρασε πολλά για να φτάσει εδώ που έφτασε. Έχω οικογένεια, έχω αδέρφια που αγαπώ, έχω μάνα. Και ο Γιώργος το ίδιο. Είμαστε άνθρωποι. Σκεφτείτε λίγο με την ψυχή σας. Αφήστε τώρα τα πουριτανίστικα και τα λοιπά. Βαδίζουμε στο 2000. Και προς Θεού, καταλάβετε ότι δεν πολεμά κανένας κάτι τόσο πολύ αν κρυφά δεν το φοβάται. Ίσως. Ο σχεδιαστής μόδας και φίλος της Βασίλειος Κοστέτσος μιλάει για τον αγώνα που έκανε η Τζέννη Χιλουδάκη μέχρι να αποκτήσει πραγματική ταυτότητα. Αυτή η κοπέλα πολέμησε με το ίδιο της το φίλο, έτσι, για να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή και κανένας δεν έχει το δικαίωμα ούτε να στερεί, αλλά ούτε και να ευνουχίζει αν θέλεις, γιατί πιστεύω ότι τη Τζέννη με τον τρόπο που μερικοί θέλουν να παρουσιάζουν την ευνουχίζουν εξ' προσωπικότητα.